δημιουργούν σε αυτή την αίθουσα. Τυχαίνει να είναι προεκλογική η περίοδος και γι' αυτό είναι λίγο ρευστά τα πράγματα. Αλλά η ουσία της βραδιάς είναι πάρα πολύ βασική και ορισμένη. Εδώ μιλάμε για ένα κτίριο που το επιδιώκουμε 20 χρόνια. Το ξέρετε όσοι δουλεύετε στη Δημαρχία. Ευχαριστούμε όσους συνδράμεται σε αυτή την προσπάθεια. Έχουν έρθει αντικείμενα και η Δημαρχία και ο κύριος Κούρος τα ξέρει και όλοι εδώ πέρα όσοι είναι, που τα φέρανε με ένα κοξά μόνο. Αυτό κρατούσαν. Μια εικόνα, ένα χαρτί μέσα στο σακάκι τους που έλεγε Ιερός Ναός Κρίνης ή Ικονίου, που είναι ένα τεκμήριο θρησκευτικότητος και ελληνικότητος, και τίποτα άλλο. Και όταν πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά πετάχτηκαν. Γιατί ούτε η Νομαρχία Κορινθίας, ούτε ο Δήμος Κορινθίων, ούτε το επίσημο κράτος έπαινε ποτέ μία αίθουσα για να μπουν αυτά τα κειμήλια. Είναι κρίμα. Είναι αμαρτία. Ξέρετε τι μου λέει εμένα η κόρη μου. Η κόρη μου που την έχω μεγαλώσει. Μαμά, μη σου κακοφαίνεται. Άμα θα πεθάνεις θα φέρω τον κάτω του κουρούμπαλι. Γιατί έχεις τις γιαγιάς σου, τις παπαδιάς. Έχεις τις μαμάς σου. Και θα έχω και τα δικά σου. Έχω μαζέψει από τον κάτω από την Δερβενακή Ονδήμαρχη τρεις φορεσιές κορινθιακές με τις δαντέλες και τα γαζιά. Κάποιο σπιτάκι που λύθηκε διαμέρισμα, δεν ξέρω, και τα πετάξα μέσα στον κάτω. Και όπως περνούσα, γιατί μου άρεσε να περπατάω, πριν από δύο χρόνια αυτό, βγάζω το ένα μισοφόρι, από πίσω άλλο, από πίσω άλλο. Μέσα στα φρούτα, μέσα στα σκουπίδια, τα έπαιρνα τρεις μέρες με το σαπούνι και στον ήλιο και τα καθάρισα. Σίγουρα θα ήταν και σεγούρες στο βάθος. Αυτή την τύχη έχουν όλα τα κειμήλια, γιατί αυτά είναι κειμήλια και τεκμήρια. Το βλέπετε πίσω το έπιπλο. Το πετούσε μια κοπέλα γιατί δεν της άρεσε η διακόσμηση στο σπίτι της. Ξέρετε τι θα είχαμε μαζέψει, κύριε Δήμαρχε, αν από το 10 που μας είχαν δείξει σχέδιο είχε γίνει το μουσείο. Έχουν δίκιο οι κύριοι συνάδελφοι και εγώ πρώτη το είπα, δεν θα χωρούσαν. Δεν θα χωρούσαν πια. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας ηχετεύω. Σαν εκπρόσωπος των μικρασιατών της Κορίνθου και όχι μόνο της Κορίνθου και της Κορινθίας, γιατί αυτό το μουσείο θα καλύψει και τους μικρασιάτες από την Κορινθία που θα φέρουν τα κειμήλια. Όσο πιο γρήγορα γίνει και πιο σωστά, και ευχαριστώ όσους είπαν τη γνώμη τους, τους ειδικούς, και ευχαριστώ τον κύριο αρχιτέκτονα, έναν γλυκύτατο άνθρωπο, έναν ευγενέστατο κύριο, που δείχνει διάθεση να συνεργαστεί ώστε να γίνει ένα κτίριο όσο το δυνατόν καλύτερα. Και σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε και μακάρι, θα σας πω κάτι, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, να μην γινόταν αυτή την περίοδο αλλά ένα χρόνο πριν. Να μην είχαμε το άγχος ότι Πάσχα γίνεται για την προεκλογική περίοδο. Γιατί περνάνε από το μυαλό πολλά τέτοια πράγματα. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει το κτίριο, κυρίες και κύριοι. Και με ενδιαφέρει και κάτι άλλο, το έχω πει στον κύριο Δήμαρχο. Η ίδρυση μουσείου. Η ίδρυση. 3-5 άνθρωποι, 3-5 να δουλεύουν. Όπως είναι το αρχαιολογικό, όπως είναι τα μοντέρνα μουσεία. Ένα μουσείο με 3 εργαζόμενους να έχει συντήρηση. Αυτή η φορεσιά που βλέπετε, η ΜΟΒ, η Αδριανουπόλεως, το πελούδο έχει αρχίσει και ξεφτάει. Θέλει ειδικό εργαστήριο συντήρησης. Αν δεν υπάρχει ειδικό μουσείο, δεν θα δώσει τον Υπουργό Πολιτισμού προϋπολογισμό για να γίνονται συντηρήσεις. Κύριε Δήμαρχε, πέραν από το μουσείο που το ξεκινάτε και μπράβο σας και σας ευχαριστούμε, και όποιον συμβάλλει,
θα είμαστε υποχρεωμένοι, θα το βάλετε στο πρόγραμμα όλοι όσοι ασχολούνται με τον Δήμο Κορινθίων και οι μη και οι μετέπειτα και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι σύμβουλοι απ' έξω και η ίδρυση μουσείου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν η Κόρινθος είχε 5.001 πολίτη, ήρθαν 2.700 πρόσφυγες. Σκεφτείτε την αναλογία. Δεν τους υπολόγισε κανείς τότε. Ήταν τα πράγματα δύσκολα, και εκεί η χώρα από δεκαετή πόλεμο, μας βλέπαν και σαν εχθρούς, γιατί τους χαλάσαμε και την ηρεμία εδώ, και εμείς έτσι βλέπουμε τους Αλβανούς που ήταν τους βοηθηρώτες. Και τους βαφτίζουμε όλους Αλβανούς. Μας έβλεπαν σαν Τούρκους. Έτσι μας λέγανε και έτσι μας λένε καμιά φορά ακόμα. Όπως και εμείς λέμε, έχουμε μια Αλβανέζα και μου λένε κατζάνια. Και η γυναίκα είναι αυτή η χυμάρα. Είναι αυτή η κοριτσά. Λοιπόν, το χρωστάει ο Δήμος, το χρωστάει το κράτος. Ευχαριστούμε όποιον δουλεύει γι' αυτό. Παρακαλούμε, συνεργαστείτε όσοι είστε ειδικοί. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους ψυχής το μαθητή μου, τον Γιάννη τον Τζολάκη. Θα ήθελα να πω τρία πράγματα στην κυρία Βασιλική. Το πρώτο, ότι το έργο δεν είναι προεκλογικό. Άργησε, όχι για λόγους δικούς μας του Δήμου, για άλλους λόγους, δηλαδή δεν έγινε προγραμματική πιο έγκαιρα. Δεν είναι προεκλογικό γιατί ο εργολάβος θα αντάξει το καλοκαίρι πριν από τις εκλογές. Αυτό είναι ο στόχος. Θα γίνει μουσείο, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του μουσείου, γιατί δεν έχουμε την άδεια γι' αυτό. Όταν γίνει το κτίριο, θα επιδιώξουμε να γίνει μουσείο, να βιοδοτηθεί και να δημιουργήσει σαν τέτοιο. Και επειδή σας έχω υποσχεθεί αρκετά πράγματα, θέλω να προσέξετε ότι τον επόμενο χρόνο, το 2024, αν τα πράγματα πάνε όπως έχει δρομολογηθεί, θα σας διαβεβαίω, θα κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου. Και εγώ και οι συνεργάτες μου μαζί, το 2024, να κάνουμε τα γένεια του κτιρίου. Είναι παιδιακό, είναι 24. Μαζί θα κάνουμε τα γένεια του 24. Λοιπόν, διεργό το ραδιόφωνο. Καληνύχτα! Και καλωρίζω.